Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση επιχειρεί να προσδώσει ιστορικό χαρακτήρα στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, αλλά μάταια. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι οι συμφωνίες που χαρακτηρίζονται ιστορικές για την κυρίαρχη τάξη είναι επιζήμιες για τις λαϊκές δυνάμεις. Το ΚΚΕ τεκμηριώνει πως η Ελληνογαλλική Συμφωνία δεν υπηρετεί το λαό μας και την άμυνα της χώρας, αλλά τις γενικότερες επιδιώξεις της γαλλικής και της ελληνικής αστικής τάξης στα πλαίσια της ευρωατλαντικής στρατηγικής στην αναμέτρηση με ανταγωνιστικές δυνάμεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας εναντιώνεται στην Ελληνογαλλική Συμφωνία για τους εξής λόγους. Η συμφωνία αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ, έναν δολοφονικό μηχανισμό κατά των λαών, ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και αναδεικνύει το ρόλο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται πίσω από δεκάδες επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή, η συμφωνία στηρίζει και στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων. Ανοίγει το δρόμο σε γαλλικές στρατιωτικές βάσεις και υποδομές στην Ελλάδα δίπλα στις Αμερικανονατοικές. Υιοθετεί όλα τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και προβλέπει την αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το άρθρο 2 περί βοήθειας και συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο κράτη ως σανίδα σωτηρίας στις τουρκικές προκλήσεις. Και ρωτάμε, πού πήγαν οι πολυδιαφημισμένες ρήτρες συνδρομής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτό, κυρίες και κύριοι, αυτό που μένει στο χέρι από το άρθρο 2 της συμφωνίας είναι η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Μάλι και γενικότερα στην περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική και σε άλλες επικίνδυνες αποστολές, για να συνδράμει η κυβέρνηση τα γαλλικά στρατεύματα, και αυτό είναι πρόκληση για το λαό μας. Η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι επιλογές της συμφωνίας είναι επί της αρχής στρατηγικά ορθές ξεπλένει την πολιτική της κυβέρνησης και καλλιεργεί συγχύσεις ότι οι υπεριαλιστικές συμμαχίες μπορούν να εγγυηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει υποκριτικά ένσταση για ελληνική στρατιωτική αποστολή στο Σαχέλ και ισχυρίζεται ότι η αποστολή αυτή ή άλλες υπεριαλιστικές αποστολές είναι αποδεκτές, είναι καλές αν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια είναι γνωστό ότι η κλιμάκωση της επιθετικότητας και η απόβαση ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Αφρική και σε άλλες περιοχές είναι στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σταθούμε σε έναν ακόμα ισχυρισμό. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία προβλέπει τη λεγόμενη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγκρότηση Ευρωστρατού. Και αυτό υποστηρίζουν η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Υποστηρίζουν δηλαδή έναν πολεμικό μηχανισμό, οργανωμένα εκστρατευτικά στρατιωτικά τμήματα, τα οποία αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, θα επιχειρούν σε όλη την Υδρόγειο, σε νέες επεμβάσεις και υπεριαλιστικούς πολέμους για λογαριασμό των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Μόνο, λένε, που αυτή η δράση που θα σκορπά το θάνατο και θα επεκτείνει τη δυστυχία και την προσφυγιά θα έχει δήθεν ευρωπαϊκό άρωμα. Αυτό μας λένε ξεδιάντροπα και ο λαός
πρέπει να πολεμήσει αυτές τις θέσεις. Η αλήθεια είναι πως η ελληνογαλλική εταιρική στρατηγική σχέση και οι συμφωνίες που έχει συνάψει η κυβέρνηση με τη ΣΥΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ οδηγούν την Ελλάδα σε εμπλοκή σε ευρύτερα πεδία γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων και τροφοδοτούν τον ανταγωνισμό με την ατοϊκή Τουρκία. Έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι τα υπεριαλιστικά κράτη και οι συμμαχίες τους μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, να υποστηρίξουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εγκληματικές ευθύνες για την κυπριακή τραγωδία, την κατοχή και τη διχοτόμηση του νησιού. Κάτω από τη μύτη τους αμφισβητούνται τα ελληνικά σύνορα, η κυριαρχία ελληνικών νησιών, παραβιάζεται ο εναέριος και θαλάσσιος χώρος, κλιμακώνονται οι προκλήσεις, όπως αυτές τις μέρες, ανατολικά της Κρήτης, από το Καστελόριζο μέχρι την κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πριν ένα χρόνο, η Κύπρος υπέγραψε με τη Γαλλία αμυντική συμφωνία. Ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός Total έχει πατήσει πόδι στην κυπριακή ΑΟΣ. Αλλά αυτά δεν σταμάτησαν τις τουρκικές διεκδικήσεις. Η κατάσταση χειροτέρευσε και με το άνοιγμα της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου. Αυτό που καθορίζει τη στάση των υπεριαλιστικών σας συμμαχιών, κύριοι της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, είναι τα συμφέροντά τους. Η στρατηγική σχέση με την Τουρκία και η απόσπασή της από την επιρροή της Ρωσίας, η ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και η business μεταξύ των αστικών τάξεων. Η Γαλλία είναι ισχυρή υπεριαλιστική δύναμη που εκπληρώνει ιδιαίτερο ρόλο στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Διαθέτει πυρηνικά όπλα, 11 στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό, έχει συμμετοχή στους ευρωατλαντικούς πολέμους, στο Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Αχτή Ελεφαντοστού, Τσάντ, Σομαλία, Μάλι, Κεντροαφρικάνικη Δημοκρατία. Αυτή είναι η σύμμαχος δύναμη που προβάλλεται και σήμερα. Η γαλλική αστική τάξη διεκδικεί αναβάθμιση της θέσης της, επεκτείνει την παρέμβασή της σε όλη την Ιδρώγειο και διευρύνει τις συμμαχίες της για τα δικά της συμφέροντα. Αναζητεί καλύτερη θέση στην αναμέτρηση των Αμερικανών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και την Κίνα. Δεν μπορείτε λοιπόν να καλλιεργείτε ψεύτικες προσδοκίες για σωτήριες γαλλικές παρεμβάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε είδους τέτοια συμμαχική σε εισαγωγικά παρέμβαση, με όποιο όνομα κι αν εμφανίζεται, βοήθεια ή συνδρομή, έχει τη σφραγίδα των δικών τους γεωπολιτικών επιδιώξεων, ρίχνουν λάδι στη φωτιά και περιπλέκουν τα προβλήματα. Η κυβέρνηση διαφημίζει υπερφύαλα τα μαχητικά Ραφάλ και τις φρεγάτες Μπελαρά και υπάρχουν 3 κρίσιμα ζητήματα. Πρώτο, ελληνικές φρεγάτες περιπολούν σε πολλά σημεία του ορίζοντα. Αεροσκάφοι F-16 φυλάσσουν τον εναέριο χώρο της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου. Στείλατε, κύριοι της κυβέρνησης, πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ενάντια στο Ιράν, στη θέση των Αμερικάνικων Patriot που κατευθύνονται στον Ινδοειρηνικό. Και αυτά αποδεικνύουν ότι οι εξοπλισμοί δεν υπηρετούν την άμυνα της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και τις συμμαχικές σας αποστολές στο εξωτερικό για τις ανάγκες
της αστικής τάξης. Οι λεγόμενες συμμαχικές υποχρεώσεις που επικαλούνται όλες οι κυβερνήσεις αφορούν και τα εξοπλιστικά προγράμματα με κριτήριο της δεσμεύσης διαλειτουργικότητας των στρατιωτικών συστημάτων των ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, την ένταξη στις αποστολές τους και όχι τις ανάγκες της άμυνας της χώρας από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Το τονίζουμε. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τα μέσα δεν έχουν καμιά θέση ούτε στον Περσικό, ούτε στην Αφρική. Δεν έχουν καμιά δουλειά εκτός των συνόρων. Δεύτερο, για τις νατοϊκές ανάγκες ο λαός μας πληρώνει 4 και πάνω δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και θα πληρώσει πολλά ακόμα δισεκατομμύρια για τις νέες παραγγελίες. Και εσείς ληστεύετε τους εργαζόμενους με τη φορολογία και ισχυρίζεστε πως δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για την υγεία, την παιδεία, τους μισθούς και τις συντάξεις. Δίνετε ελάχιστα ποσά για τους πυρόπληκτους, τους πλημμυροπαθείς, τους σεισμοπαθείς. Τρίτο, η πολιτική σας τροφοδοτεί την κούρσα των εξοπλισμών. Προβάλλατε την αποτελεσματικότητα των μαχητικών Ραφάλ και η Τουρκία φιλοξένησε 35 Ραφάλ από το Κατάρ και γνωρίζετε καλά πως τόσο στα Ραφάλ όσο και στις φρεγάτες η Τουρκία απαντά με τους S-400 και νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την Ελληνοαμερικάνικη για τις στρατιωτικές βάσεις. Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική του στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ που ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπέγραψε την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία το 2020, αναβαθμίστηκε η Σούδα, δημιουργήθηκαν βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο, χρησιμοποιούνται για την περικύκλωση της Ρωσίας. Τώρα, προκλητικά, ετοιμάζει η κυβέρνηση τη νέα συμφωνία πενταετούς ή αορίστου διαρκείας, με νέες βάσεις στην Καβάλα, την Ξάνθη ή σε άλλες περιοχές. Παρακαλάτε για βάσεις στη Σκύρο. Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε υπεριαλιστικό ορμητήριο και στόχο αντιπίνων που είναι πολύ επικίνδυνο. Βάζετε το λαό σε μεγάλους κινδύνους. Όπως είπαμε και στην Επιτροπή, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καταψηφίζει την Ελληνογαλλική Συμφωνία και καλεί το λαό να μην δώσει βάση στις κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες, να καταδικάσει αποφασιστικά την πολιτική της εμπλοκής, να δυναμώσει ο αγώνας κατά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξυλωθούν οι αμερικανο-νατοϊκές βάσεις. Ο λαός μας να περάσει την αντεπίθεση, να αναμετρηθεί με την εξουσία του κεφαλαίου για την ανατροπή της, για να οικοδομήσει σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους και να ζήσει ειρηνικά με τους γειτονικούς λαούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θα καταθέσει για τη συμφωνία αυτή πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας.